επίσης μπορεί να είναι το πρώτο που θα πω, αλλά επηρεαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε αυτό. Ξεκίνησα σαν ζωγράφος, πολύ νέα ηλικία, έβλεπα την δημιουργία. Το κριτήριό μου στην αρχή ήταν καθαρά οπτικό. Από ένα σημείο και ύστερα άρχισα να ασχολούμαι πολύ έντονα με τη μουσική και με τον τρόπο που παίζουμε μουσική και που παρουσιάζουμε τη μουσική και πώς εγώ και οι άλλοι είμαστε μαζί σε ένα μέρος με μουσική ή λόγω της μουσικής μονευόμαστε. Άρχισα λοιπόν να θυμάμαι πράγματα που ίσως ήταν ακόμα πιο παλιά από τη ζωγραφική. Αλλά ίσως επειδή υπήρχε το κλισέ ότι άμα ένα παιδί ζωγραφίζει πάρα πολύ ώρα και περνάει πάρα πολύ καλά στο νηπιαγωγείο, ας πούμε, όπου το χαρακτηριστικό που είχα ήταν ότι δεν ήθελα να με ενοχλούν για τις διάφορες δραστηριότητες που κάνανε και αυτά, οι οποίες μπορεί να ήταν και το death η μουσική. Γιατί προτιμούσα να είμαι μόνη μου, να ζωγραφίζω και δεν ήθελα να μου λένε τι να κάνω ή να συμμετέχω κιόλας μερικοί σας, και αυτό θα επιστρέψω. Εγώ ήθελα να ζωγραφίζω γιατί αυτό ήταν για μένα ένας χώρος όπου μάζευα το υλικό μου. Μάλλον σκεφτόμουν πολύ, είχα ηρεμία, ήταν όλα στον έλεγχό μου. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό κι αυτό. Αυτό κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή έγινα 20 μετά από αυτό, περνώντας έτσι μια ζωή κάπως πολύ μέσα στον δικό μου κόσμο, όχι όμως όντας μη κοινωνικό όνομα. Όλα αυτά που λέω τώρα σε αυτή τη μακριά ιστορία έχουν λόγο και θα τα χρησιμοποιήσω μετά σαν. Στην εφηβεία αγάπησα έτσι πάρα πολύ κάποια πρώτα μουσικά κομμάτια, δειλά-δειλά, ενώ πάντα από μικρή άκουγα, ας πούμε, τις κασέτες που είχα στο σπίτι και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, επειδή δεν ήταν πολλές και δεν είχαμε, ας πούμε, συλλογή. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τις πρώτες μου αναφορές, οι οποίες ήταν απλά τρεις, ήταν οι Beatles, ήταν ο Τσαϊκόφσκι μαζί με αφήγηση παραμυθιού και είναι λίγο πολύ. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, κάπως θέλησα κάποια στιγμή και ενώ έφτασα 18 και δεν ακολούθησα τις σπουδές της ζωγραφικής, αλλά πήγα στο πανεπιστήμιο για να είμαι. Δεν εκπληρώθηκαν, δεν τα χρησιμοποίησα και ενώ πήγαινα στη σχολή μου και τα λοιπά και σπούδαζα κάτι που ήταν θεωρητικό, που βέβαια ευτυχώς δεν βρέθηκα τελείως αλλού, έκανα θεατρολογία, στο μυαλό μου ήθελα κάπως να συνδυάσω αυτά τα οποία ήξερα τελικά και αυτά τα οποία έκανα καλά. Και δεν ήταν αυτά που διάβαζα, ήταν αυτά που τα ήξερα πάρα πολύ καλά από πάρα πολύ παλιά και είχαν μαζευτεί, τέλος πάντων. Έχω κάνει λίγο μεγάλη εισαγωγή τώρα. Αλλά δεν έχει άλλο ιστορική αναδρομή. Τώρα πάμε επί το έργο. Πάμε δηλαδή μέσα στη δουλειά, μέσα στην δημιουργία. Ότι ξεκινάω, ας πούμε, να παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου και να φτιάχνω έργα. Αυτά τα έργα ήταν στην αρχή ζωγραφική. Γιατί πάντα, προφανώς, έχουν περάσει 20 χρόνια περίπου και λέω, εντάξει, δεν γίνεται να λέω ότι είμαι ζωγράφος και να μην είμαι, πρέπει να ζωγραφίσω. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μια πρόοδος της ζωγραφικής όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή δεν πέρασα ποτέ κάποιο στάδιο απογοήτευσης ότι δεν τα καταφέρνω και ίσως είμαι τυχερή σε αυτό γιατί μέσα στο μυαλό μου λειτουργούσε η ζωγραφική, εξελισσόταν και τα κατάφερνα. Η τεχνική μου δηλαδή προχωρούσε κάπως και ζωγράφιζα μία στο τόσο και μπορούσα να κάνω πάρα πολύ καλά πορτρέτα. Άρχισα να παίρνω δουλειές για να κάνω πορτρέτα σε κάποιους και αυτή ήταν η λογική μου στην δημιουργία της εικόνας μέσω της ζωγραφικής. Όταν αυτό έκανε ένα κύκλο και μετά και με πολλά κενά βέβαια, γιατί όπως είπαμε πάντα σπούδαζα κάτι διαφορετικό και ήμουνα σε ένα άλλο χώρο, έτσι κάπως του θεάτρου και της κριτικής θεάτρου και της ιστορίας θεάτρου και τελείωσε για αυτή η σχολή και πήραμε την πρώτη σημαντική απόφαση της ζωής μου ότι δεν πρόκειται να γίνω ηθοποιός, δεν πρόκειται να πάω, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πρακτικά πράγματα και ήταν στη θεατρολογία και φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει και για τη μουσικολογία, θέλουν να, μετά να, κάνουν, να το κάνουν αυτό το πράγμα, το ασκήσουν και να γίνουν οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι performers. Ο χώρος του θεάτρου δεν ήταν τέλος πάντων αυτό που έψαχνα, γιατί είχα μάλλον μια πιο μεγάλη, μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το πώς πρέπει να είναι το θέατρο κτλ. Και έτσι ήταν η πρώτη όρημη απόφαση να φύγω από αυτό. Γιατί δεν ήταν έτσι η κατάσταση η οποία ζούσα. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε και αυτή η φάση όπου δεν πήγα να γίνω ηθοποιός και έμενα εγώ τη ζωγραφική μόνο μας και λέω τώρα θα κάνω ό,τι είναι να κάνω. Και αφού έκανα τα πρώτα έργα και απομαγεύτηκε αυτό το
φοβερό πράγμα που έχεις μια τελείως άδεια επιφάνεια και ξαφνικά την κάνεις να είναι τρισδιάστατη και μάλιστα να είναι ένας άνθρωπος που έχει πρόσωπο, μάτια και σε κοιτάζει, ξέρω εγώ, και βγαίνει από το πορτρέτο να σε αγγίζει. Άρχισα να κάνω ένα άλλο πείραμα εκεί με τη ζωγραφική και έφτιαχνα μόνο χρώματα και μια μεγάλη επιφάνεια με πινελιές και ανακατεμένα πράγματα αφηρημένα. Και εκείνο το στάδιο της ζωγραφικής, αν μπορείτε να δείτε δηλαδή ένα πίνακα που δεν είναι παραστατικός και που είναι, έχει ας πούμε 2-3 χρώματα πάνω και μια έντονη πινελιά και κάποιες μουτζούρες επίσης και έχει έντονες αντιθέσεις και λίγα στοιχεία. Εκεί ήταν το σημείο που είπα, ωραία, τώρα χρειάζομαι να δω τι γίνεται και ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον ήχο και να λέω ότι ωραία, έχω λίγα στοιχεία, ο ήχος είναι πολύ πιο εύκολο να το μοιράσει το μάλλον με τους άλλους και αν το παρουσιάζω κι εγώ η ίδια θα έχω το μέγιστο αποτέλεσμα αν θέλω τέλος πάντων να επικοινωνήσω γιατί όπως έλεγα και προηγουμένως ήμουνα πολύ εσωτερικά πέρα αυτά τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήθελα να κάνω το αντίθετο και να γνωριστώ με τους άλλους και να κάνω ένα διάλογο. Ήταν το τέλειο η μουσική. Πάντα στο πίσω μέρος του σχολιόμουν, έκανα και κάποιες σπουδές στο Δίο λίγο τελείως περιστασιακά και τελείως αδιάβαστη πάντα, λίγο πιάνο, πάντα θεωρούσα ότι δεν είμαι αυτό, είμαι ζωγράφος και οπότε δεν είχα επενδύσει. Η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκίνησε έτσι με κάποια πρωτόλια κολλάζ και μετά εστίασα με τα χρόνια και με τις δοκιμές που εμφανιζόμουν μπροστά στον κόσμο, κυρίως στην αρχή με δικαιολογία, μουσικής, δηλαδή αυτά τα οποία παρουσίαζα μουσικά ήταν σαν συμβάσεις για να πω ότι αυτό που βλέπετε είναι ένα live και μετά εξελίχθηκε στο να συνθέτω τη δική μου μουσική αναπεριόδως να εστιάζω στην ερμηνεία περισσότερο γιατί ήθελα τελικά να συνδυάσω όλα αυτά που είχα μάθει. Τα εικαστικά λοιπόν, που ήταν οι επόμενες μου σπουδές και το μάστερ μου εκεί και η αρχή ψηφιακού υλικού εικόνας και ήχου που ήταν το μάστερ μου στη Γαλλόνη Τεχνολογική στην Αθήνα ήταν αυτό που τα κλείδωσε όλα μαζί και μετά ασχολήθηκα με εικόνα, βίντεο και στα live μου και στην online παρουσία. Τώρα εδώ ταιριάζει να σχολιάσω τον τίτλο που έχετε βάλει, το No Under Just Ground, που μου φαίνεται φανταστικός, γιατί σπάει τη λέξη underground. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει underground και με το που το συζητάμε βγαίνει και δεν είναι πια underground, ας πούμε, και είναι πλέον over the ground. Βάζει μια ωραία κουβέντα. Πόσα πράγματα μένουν τέλος πάντων στην επιφάνεια ή επιζούν τέλος πάντων και κάποια άλλα που θεωρούνται όχι κεντρικά, λανθάνοντα. Και αυτό το πράγμα με εκφράζει πολύ στη δική μου δουλειά γιατί ασχολιέμαι με πολύ καθημερινά υλικά, ασχολιέμαι με τρόπους έκφρασης της φωνής, με μια απλή χειρονομία που άμα την βάλω πάνω στη σκηνή παίρνει άλλη εμβέλεια και έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Άμα την καταγράψω και την ανεβάσω στο ίντερνετ αυτή τη χειρονομία πάλι έχει πολύ διαφορετική ισχύ γιατί μένει και μετά έχει 1000 views και σαν online persona. Ήτανε για μένα έπρεπε να το κάνω αυτό γιατί θα έβλεπα την αντίδραση του κόσμου σε νούμερα. Μικρά, όλα αυτά τα νούμερα μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ μικρά, από 50 views μέχρι 900 views, δεν είναι κάτι πολύ. Αλλά ήταν το πρώτο βήμα και ακόμα θεωρώ ότι είμαι στην αρχή για να δω τι παίζει σε ένα κοντινό περιβάλλον. Γιατί είναι η πρόθεση που μετράει στο δικό μου μυαλό και αυτό το κατάλαβα ή μάλλον το θυμήθηκα ξανά σήμερα γιατί μιλούσαμε νωρίτερα με τους φοιτητές της Δανάη Στεφάνου και μου είπαν και αυτοί πράγματα, ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας και είδα γιατί τα έκανα όλα αυτά αρχικά. Δηλαδή έφερα τον εαυτό μου στη θέση σας λίγα χρόνια πριν, κάμποσα και είδα ότι αυτά γινόντουσαν γιατί ήθελα να δω τι λένε και οι άλλοι. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν έργα, δεν είναι καλλιτέχνες, δεν μιλάνε ποτέ για αυτά που. Για αυτά που μπορεί να δουλεύουν μέσα στο μυαλό τους. Δηλαδή, πολλά πράγματα δουλεύονται μέσα στο μυαλό τους, ακόμα και να κάνουν μια άσχημη δουλειά. Αλλά, άμα τους βάλουν μέσα σε συνθήκη να αντιδράσουν σε κάτι που τους ρωτάς, εκεί μπορείς να δεις να πάρεις μια απάντηση σε έναν βαθμό. Τέλος πάντων, αυτό το ήθελα πάρα πολύ, γιατί όπως έλεγα πριν, τα πρώτα μου χρόνια ήμουν από μόνη μου, δεν χρειαζόμουν κανέναν. Εννοείται, δεν έψαχνα ίδωλα, δεν είχα κάποιους μέντορες και όλο αυτό γινόταν τελείως πειραματικό.
συνεχώς. Δηλαδή ήταν όλα στα τυφλά και σε συνδυασμό με, με το άλλο μου χαρακτηριστικό ότι βαριέμαι να ανακαλύψω τον τροχό, γινόταν και λίγο πρόχειρο όλο αυτό και άμεσο. Και το θέμα της σημερινής κουβέντας από τη δική μου πλευρά είναι η αμεσότητα στην έκφραση. Είχα γράψει λοιπόν ένα μικρό θεατρικό, πάρα πολύ μικρό, που θα σας το παρουσιάσω τώρα. Είναι θεατρικό, εντάξει, είναι βγαλμένο από την ζωή ενός ζωγράφου. Θα σας δείξω τώρα δύο σκηνές, που είναι δύο διαφορετικές εκδοχές. Κάνει ένα ζωγράφος μια έκθεση, βάζει τον πίνακα του, τον έχει δουλέψει σε άλλο χρόνο, παλιότερα, στο σπίτι του, σε κλειστό χώρο μόνος του, και τον βγάζει σε έκθεση. Τον βάζει στον τοίχο και έρχεται μπροστά κάποιος που μάλλον τον ξέρει κιόλας, γνωρίζονται και μεταξύ τους και λέει: «Σ' αρέσει ο καινούργιος μου πίνακας?» Και λέει αυτός: «Κοίταξε να δεις, βλέπω πολλά εδώ, αυτές οι φόρμες που περνάνε πάνω από το κομμάτι αυτό, τη λαδή επιφάνεια, και φανερώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάθεση και έχει τόσα στοιχεία να πει. Ακολουθούν μια πορεία έκφρασης που το χρώμα με αυτές διαγράφει και σε κρατάει σε μια διάθεση γεμάτη παρουσία και είσαι παρόν εδώ στον χώρο». Και το δεύτερο κομμάτι του θεατρικού είναι: «Σου αρέσει ο καινούργιος πίνακας?» «Όχι». «Όχι, δεν μ' αρέσει». Γιατί κάποιοι άνθρωποι ολόκληρη τους την πορεία και τις επιλογές τις ορίζουν σε σχέση με το πώς μπορούν να βρεθούν σε ένα επιθυμητό σημείο κοινωνικά και οικονομικά στη ζωή τους σε ένα βάθος χρόνου. Ή μάλλον υπάρχει μέσα στο σώμα αυτών που θεωρούν τον εαυτό τους καλλιτέχνη αρκετοί που απλά το κάνουν αυτό και δεν θέλουν να φτάσουν κάπου με αυτό. Και αυτό και μόνο τους κάνει να είναι... να βρίσκονται σε μία παράλληλη ζωή που δεν αναγνωρίζει τόσο πολύ το οικονομικό γίγνεσθε σίγουρα, το κοινωνικό έτσι και έτσι και το πολιτικό έτσι και έτσι. Αλλά επειδή τέλος πάντων δεν θέλουν να κάνουν βήματα, να δημιουργήσουν μία κατάσταση κυριαρχίας της ζωής τους. Δεν έχω ιδέα. Μιλάω μόνο με το και 45 λεπτά. Τέλος πάντων, ναι, δεν το έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα απ' έξω μου και δεν μπορώ να το εκφράσω ίσως με τον πιο σωστό τρόπο. Είναι η πρόθεση τέλος πάντων που μετράει. Εμένα είναι τόσο απλή και καθαρή η πρόθεση που είχα που είμαι σε μια θέση να πω εντάξει, ναι, δεν έχω ιδέα που θα είναι τα επόμενα 5 χρόνια, ας πούμε, να πω αυτό, ξέρω εγώ. Και αυτό θα με κάνει μάλλον ένα άτομο του περιθωρίου σε αναφορά με την κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων της γενιάς μου, να το πω έτσι. Υπάρχει αυτή η αντίληψη για τον καλλιτέχνη ότι είναι και κάνει αυτό που είναι να κάνει οποιασδήποτε και αν είναι οι συνθήκες. Αλλά δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το κλισέ. Είναι ένα κατάλληλο νομίζω της παλιάς εποχής, όπου ο καλλιτέχνης ήταν λίγο θεός, ας πούμε, και λίγο ψυχοπαθής, θυμισμένος κάπου αλλού. Η εποχή μας δεν είναι έτσι τώρα πια. Αυτό ήταν ένα διαφημιστικό για ένα live. Είχε μέσα αυτό το κομμάτι που είναι έτσι σε μορφή rap και η στίχη είναι «Για ποιος είσαι εσύ, πώς σε λένε, τι κάνεις, έλα παίρνα για, τι κάνεις, κάπου σε είδα». Το οποίο, όπως έλεγε και το μικρό θεατρικό που είδατε, έχει να κάνει με γνωριμίες που τέλος πάντων, ακόμα και αν ο κόσμος χάνεται, μπορούμε να κάνουμε γνωριμίες, ακόμα και στην έσχατη κατάσταση τέλος πάντων. Στην οικονομική κρίση. Εγώ είμαι σαν κοσμογονή, ενώ ήταν χαμό στο γυαλί του πλανήτη. Και στην οικονομική κρίση. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Μπράβο, επειδή είπα για τις εκλογές. Ήταν λίγο πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεύτερη φορά που έγινε δυναμικά. Και μετά, μα είχε κάνει ψεύτικη ημερομηνία ότι
ότι το έβγαλα 2 μέρες πριν τις εκλογές, αλλά η ημερομηνία στο βίντεο έδειχνε ότι είναι 1 μέρα μετά τις εκλογές. Ότι εγώ δηλαδή την ώρα που χαμογελούσα στη κάμερα ήξερα ποιος είναι κυβέρνηση και ότι δεν πειράζει. Είναι σαν να έλεγα αυτό, ότι δεν πειράζει. Ένα διαφημιστικό που μπορεί, αν θέλει κάποιος, να δείτε παρακάτω και μπορεί να δει εμένα με τη ρόβα μου στο σπίτι. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να δω, ας πούμε, την άμεση αντίδραση του ευρύτερου κύκλου μου. Πολύ ήξερα ότι έτσι κι αλλιώς στο live θα έρθουν 5 άτομα και λέω, εντάξει, ό,τι γίνεται να γίνει, θα είναι αυτό. Με χιουμοριστικό τρόπο και εννοείται ότι δεν έβλεπαν τίποτα τέτοιο. Αυτό που έλεγα, ας πούμε, ήταν το αντίθετο. Ήταν μια ψεύτικη υπόσχεση, ας πούμε, στο teaser. Ήταν teaser, αυτό είναι το. Κάποιοι δεν έρχονταν καν στο like και έλεγαν μόνο αυτό και είχαν μια άλλη δική του εικόνα για το τι ήταν αυτό που χάσανε και μετά αυτό συνεχιζόταν, ας πούμε. Και ίσως, επειδή ήταν πολύ ωραία η ερώτηση που μου έκανε ένας από τους φοιτητές προηγουμένως, ότι τι ήταν αυτό που λειτουργήσε πιο καλά και πέτυχε μια αλλαγή στη δουλειά μου και ήταν αυτό. Ήταν δηλαδή τα πιο πολύ τα διαφημιστικά και αυτά που έμεναν μετά online, που μετά από κάποια χρόνια άφηναν κάποιες εντυπώσεις ή κάποια σήματα. Και όταν κάποιος έβλεπε και την δουλειά από κοντά και μετά μπορούσε βέβαια να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, μπορούσε να με απορρίψει ή να συνεχίσει να με παρακολουθεί. Κάνω παρέμβαση. Ναι. Γιατί μου φαίνεται φοβερό. Κάπως το είπαμε και πριν που συζητούσαμε στο μάθημα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εμένα προσωπικά μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό, ας πούμε, και με αναζωογονεί δηλαδή κάθε φορά που το βλέπω. Το ότι χρησιμοποιείς όλα αυτά τα μέσα και όλες αυτές τις τεχνικές που έχουν εκεί για να δίνουν απόσταση και να διαμεσολαβούν την καλλιτεχνική πράξη, την επικοινωνία κλπ, όπως είναι τα teaser, και τα χρησιμοποιείς αυτά για να φτιάξεις αμεσότητα. Δηλαδή, με έναν τρόπο παίρνεις όλα αυτά που είναι πολύ ιλουστρασιών, ας πούμε, μέσα, φτιαγμένα για να δημιουργείται κάποιο είδους κατασκευή που ο άλλος θα την καταναλώσει και το αναπέμπεις αυτό με έναν τρόπο. Είναι απάντηση στη μαζική κουλτούρα αυτό, γιατί τα έχουν τελειοποιήσει όλα. Υπάρχουν υπεράνθρωποι stars και στο σινεμά και στο. Και στο θέατρο υπάρχουν βέβαια, αλλά εντάξει, λέμε τώρα αν πάμε για ψηφιακά πράγματα, έχουν γίνει όλα και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον διπλανό μας με μισό μάτι κάπως, γιατί δεν φτάνει αυτό που εμείς περιμένουμε τέλος πάντων. Και έρχομαι κι εγώ, ξέρω εγώ πάλι εκεί δίπλα και λέω ότι είμαστε κάπως όλοι στα ίδια. Μπορώ, ας πούμε, κάπως να δώσω ένα βήμα όπου από την καθημερινή ζωή να ανοιχτεί μια δυνατότητα δημιουργίας ή φαντασίας εκεί που κανονικά καθόμαστε, ξέρω εγώ, και πίνουμε το ποτό μας. Δεν θέλω δηλαδή να. Σε καμία περίπτωση δεν θα. Είναι σαν να έχω πάει από την αντίθετη κατεύθυνση από ένα τελειωμένο προϊόν. Αν μπορούσα να το αποδομήσω όσο πιο πολύ γίνεται αυτό το προϊόν μαζί με λάθη κτλ. Άμα είναι να συζητήσουμε και λίγο πιο μετά για τη φωνή την ίδια, γιατί η φωνή σε αυτό το σημείο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί βγαίνει μέσα από το σώμα, δεν είναι τέλεια, άμα δεν τη γυμνάσουμε δεν βγαίνει αυτό που θέλουμε. Εγώ δεν έχω κάνει σπουδές κλασικού τραγουδιού, αλλά αυτό ήταν τέλειο για μένα να ασχοληθώ, να εμφανιστώ ως τραγουδίστρια, το οποίο ήταν λίγο ψέματα, τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι ψέματα. Το παράδειγμα, ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων, η φωνή ήταν ένα τέλειο εργαλείο για μένα, γιατί μπορεί κάποιον να τον κάνει Θεό, να είναι το όχημά του για να ανέβει αυτός, ας πούμε, εδώ πέρα, πάνω από τους ανθρώπους όλους και να γίνει είδωλο αυτός ο άνθρωπος, η φωνή, ας πούμε, τον ανθρώπο. Και όλοι είχαν και συγκεκριμένες προσδοκίες. Υπήρχαν και τα διάνθηση από τα talent shows και από αυτά. Οπότε ο πιο τέλειος, ο πιο γοητευτικός
ο πιο δυνατός τελικά, γιατί η φωνή, επειδή βγαίνει μέσα από το σώμα μας, δείχνει όλη μας την ψυχολογική κατάσταση κάθε φορά, ας πούμε. Και για να βγάλεις μια ερμηνεία, ένα τραγούδι, και να είσαι και συνεπής βέβαια, δηλαδή να είσαι τελικά επαγγελματίας τραγουδιστής, απαιτεί απίστευτες θυσίες, ας πούμε. Εγώ δεν ήμουν σε θέση να κάνω όλες αυτές τις θυσίες, όπως και για την ηθοποιία το ίδιο. Ήμουν σε θέση να δω, ας πούμε, τι γίνεται εδώ με όλους εμάς, μεταξύ μας, να σας πω πράγματα, ξέρω εγώ, και να μου πείτε κι εσείς. Και έτσι ήταν το τέλειο τερέν να παίξω με τη φωνή και να πω, ωραία, θα βάλω αυτό που όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί όλοι έχουμε, ας πούμε, και τα μπλοκαρίσματά μας και τα κολλήματά μας να φανούμε ωραίοι και τα λοιπά, όσο πιο πολύ μπορώ με τη φωνή. Οπότε εκεί είμαι τώρα, εκεί που έλεγα ότι μουσική έκανα, αλλά εστίασα και στην ερμηνεία λίγο παραπάνω, είμαι σε αυτό το σημείο. Οπότε και την είχα μελετήσει λίγο στη θεατρολογία και την είχα δει και σε άλλους και είχα μάθει να την ελέγχω με έναν τρόπο έτσι ώστε να μην να μπορώ να καταλάβω μέσω της προσεκτικής ακρόασης τι λέει ο άλλος μέσα από τη φωνή του. Και να πω εδώ ότι ακούγονται όλα μέσα στη φωνή μας. Ας πούμε, αν κάποιος ακούσει προσεκτικά, θα καταλάβει τι αεκέφιο είχε ο άλλος. Όλα, μέχρι και τις πολιτικές, τι ψήφισε μπορεί να καταλάβει κάποιος από το πώς βγαίνει η φωνή του μέσα από το σώμα του. Ακραίο αυτό που είπα τώρα, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι συντηρητικός, ακούγεται διαφορετικά. Όταν είναι αυθόρμητος, ακούγεται διαφορετικά. Όταν είναι αποτραβηγμένος από την πραγματικότητα, ξέρω εγώ, ακούγεται διαφορετικά όταν θα ακούσει τη φωνή του να βγαίνει από το σώμα. Είναι πολύ τεχνικά αυτά που λέμε. Έχουμε κανένα τραγουδιστή εδώ. Έχετε κάποιο βήμα να μας δείξετε από τη φωνή σας? Θα ακούσουμε, νομίζω. Κάτι θα βάλω. Δεν είμαι σίγουρη. Ξεστή, ό,τι και να βάλω θα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί υπήρχαν σε άλλα σημεία που ήθελα να κάνω την φοβερή τραγουδίστρια και την έκανα με βοήθεια από τεχνικά μέσα, το έκανα αυτό. Σε άλλα σημεία ήθελα να κάνω κάτι που να μην φαίνεται τόσο καλό, επίτηδες, οπότε δεν ξέρω τι να σας παίξω από αυτού. Άλλο, είχα σχεδιάσει κάτι άλλο σε σχέση με τη φωνή. Αλλά μπορείς να βάλεις μπορεί κάποια παραδείγματα, ας πούμε, όχι ένα, αλλά δύο-τρία, ίσως, και σαν αυτά που βάλαμε πριν, ξέρω εγώ. Θα σου πω, ρωτάω γιατί τώρα είδα ότι μπήκα πάρα πολύ περιγραφικά και συγκεκριμένα, ενώ ήθελα να το πάω πιο θεωρητικά με ένα και μοναδικό παράδειγμα τη φωνή, αυτό που έχουμε συζητήσει. Ενώ τώρα το πήγα πάρα πολύ αναλυτικά. Γι' αυτό ρωτάω, αν σας φαίνονται πολλά, να πάμε λίγο πιο χοντρικά, να μην πούμε σε τόσο τεχνικά πράγματα. Δεν ξέρω. Είναι δύο τελείως διαφορετικά δείγματα φωνητικής έκφρασης. Εδώ έχω κρατήσει και μια σημείωση που ταιριάζει αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που έλεγα ότι μερικές φορές, ας πούμε, έδωσε τα live κάποιοι που είναι. Προφανώς δεν είναι για το ευρύτερο κοινό, είναι μουσική. Έρχονται άτομα που μπορεί να είναι και αυτή η ίδια μουσική. Είναι κάποιοι ειδικά που είναι από δύο μερικές φορές, ας πούμε, όχι απαραίτητα τραγουδιστές, αλλά άτομα που έχουν μελετήσει μουσική και ακούνε πάρα πολύ προσεκτικά. Και χαίρομαι όταν μου λένε καμιά φορά ότι ξέρεις, άκουσα. Ή ανάλογα το τι ακούει ο καθένας από το live και μου σχολιάζει, ας πούμε, έχεις πολύ ωραία φωνή. Ή άλλη φορά μπορεί να μου έχουν πει, ήταν περίεργο η φωνή, ξέρω εγώ, και πατάει, αλλά και δεν θέλει και να πατήσει, ξέρω εγώ, πάνω στις νότες και μου άρεσε αυτό. Από ξέρω εγώ, κάποιον που ήταν κλασικός πιανίστας, ήταν ένα ωραίο, ήταν ένα κομπλιμένο, ας πούμε, που μου είπε ότι δεν πατάω πάνω στις νότες, για παράδειγμα. Ή ότι είδαν ότι δεν χρειαζόταν και αυτό τους λειτουργήσε στην πορεία όλου του live και ότι για μένα θα έλεγα ότι πράγματι δεν χρειάζεται, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι αυτό, δεν ήταν ο σκοπός αυτός. Και ότι, ναι, αυτό ήταν σαν. Αυτό που έχω σημειώσει αμέσως μετά ήταν σαν δικαιολογία ότι δεν θέλω να αστερίσω κάτι από τα άτομα που είναι παρόντα και να μην παρουσιάσω κάτι καλό. Ότι απλώς ήθελα, εάν τα καταφέρω, μέσα στη διάρκεια της performance να γίνει κατανοητό ότι αυτό δεν ήταν το θέμα. Και όχι να φύγει ο άλλος να τον έχω αδειάσει και να πει είδα μια μαλακή και μισή και να. Έλυσε. Και να πει ότι. Ξέρω εγώ, αυτό ήταν. Τραγικό, τι νομίζει ότι κάνει, ξέρω εγώ, κάπως. Γιατί έχουν γίνει αυτά τα πράγματα.
Και ειδικώς υπάρχουν κάποια ερωτηματικά όταν, όταν παίζω και ακόμα και τώρα που είμαστε όλοι μαζί, βλέπω πώς ακούτε και τι εννοείται ότι ανταλλάσσουμε ενέργεια και αυτό είναι αυτό που θέλω και στα live. Και είναι 50-50 να πάει καλά ή να πάει πολύ άσχημα. Βέβαια, με τον καιρό επιλέγεις που θα παίξεις και ξέρεις περίπου τι άτομα θα υποδεχτείς σε ένα live και έχει σημασία αυτό και μετά αυτό βέβαια σε κάνει κιόλας να έχεις και πιο σοβαρό, πιο δύσκολη δουλειά στις επιλογές του ποιους χώρους θα παρουσιάσεις τη δουλειά σου. Είχα, ας πούμε, πολύ δίλημα. Μου είχε γίνει μια πρόταση να παίξω στο Σταύρον Ιάρχο, όπου εκεί θα υπήρχαν άτομα από όλες τις ηλικίες και όπου ούτε είχαν δει ποτέ τη δουλειά μου και μπορεί να περίμεναν, ας πούμε, μια πολύ καλή ερμηνεύτρια που αυτό ήθελα και εγώ να τους δώσω, αλλά όχι αυτό που θέλουν αυτοί, ρε παιδί μου. Γιατί ήταν μέρα πίσης, ήταν μια συγκεκριμένη πρόταση. Το σκέφτηκα, ας πούμε, σοβαρά, αν θα το έκανα αυτό ή όχι. Το έκανα τελικά και έδειξε το ότι ήξερα ότι δεν θα έβλεπαν ποτέ τη δουλειά μου ούτως ή άλλως όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έτσι είπα καλύτερα ας κάνω μια παρουσία πειραματισμού με τριασμένο αλλά και έμεινα πιστή στο να έχω ένα πολύ ουσιοδός πειραματικό θέμα στην μουσική και στην παρουσίαση που έκανα αλλά και να υπάρχει και κάτι για να ακούσει κάποιο να πιαστεί από κάτι, να του αρέσει. Και βέβαια υπήρχαν και τα ποίηματα, επειδή ήταν μέρα ποίησης, ήταν μέσα στο θέμα να ερμηνεύσω κάποια ποίηματα της επιλογής μου. Οπότε είχα και τα κείμενα, δεν μπορούσα να κάνω ακριβώς ό,τι ήθελα. Είχα και όλα στην ελευθερία να κάνω εγώ τις επιλογές των ποίημάτων, οπότε όλα καλά και το έκανα. Αλλά ήταν και κάτι που φέρνει, ας πούμε, κάτι άλλο μετά. Όλα αυτά που κάνουμε, το κάθε ένα πράγμα, όπως λέγαμε και προηγουμένως με τα παιδιά, κάθε ένα σε οδηγεί και κάπου αλλού. Θέλω να ξαναπώ τώρα ότι πραγματικά χωρίς να μιλάμε εδώ και χωρίς εσάς δεν θα ήταν η ίδια από εδώ και πέρα η δουλειά μου και είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και αυτή η φωτογραφία, γιατί αυτό είναι 1,5 χρόνο πίσω και είναι την εποχή τα υλικά που είχα στα χέρια μου ήταν κάποια field recordings όπου εγώ περνάω αρκετό χρόνο έξω και σε βόλτες και τα λοιπά και με εκφράζει αυτό και κάπως σαν όχι μόνο το χαρακτήρα μου αλλά είναι και λίγο σαν στάση γιατί εκτός από το γεγονός ότι το να βγαίνεις έξω και να είσαι αρκετή ώρα στον δρόμο και να κάνεις βόλτες και αλυτίες βασικά το δηλώνει και ως έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο, δεν έχει δουλειά γραφείου πρωινή, δεν έχει πάρει αυτή την ζωή που λέγαμε, το πολιτικο-κοινωνικό οικονομικό γίνεσθε στα χέρια του. Αυτό που είπα τώρα ήταν τελείως μάπα, αλλά ξέρω ότι καταλάβατε τι εννοώ, οπότε θα συνεχίσω χωρίς να το διορθώσω και συγγνώμη, εντάξει, αυτό θα είναι κάποιοι έσχος, λίγο έσχος αυτό, τέλος πάντων. Είτε εγώ τέλος πάντων στα αλήθεια είμαι πολύ ωραία έξω και κάνω αλυπίες, είτε είναι ψέματα αυτό και είναι ένα κατασκεύασμα που το βγάζω στο ίντερνετ και είναι η περσόνα μου η online. Βγάζω μια, αν μπορώ μακρινά, αν μπορώ να το πω, μια πολιτική στάση κατά κάποιο τρόπο, αυτού που δεν αποδέχεται πάρα πολύ το ρόλο του ως καπιταλιστικό και είναι τριγυρνάει, δηλαδή, τέλος πάντων. Είναι ανοιχτός, δίνει ευκαιρίες έξω, ας πούμε, στον έξω κόσμο να του δώσει τα ερεθίσματά του. Δεν είναι, δεν τον έχει, τέλος πάντων, πιάσει η ζωή από το λαιμό. Και είχα παθιάσει, εδώ βρήκα αυτό το σκηνικό εκεί πέρα, δεν το έχω φτιάξει. Ας πούμε, βρήκα όντως ένα σημείο που φαινόταν ότι και περνούσα εκεί πέρα κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου από αυτό το σημείο. Part-time δουλειά. Και περνούσα από αυτό το σημείο και εκείνη τη μέρα φαινόταν ότι το προηγούμενο βράδυ κάποιοι καθόταν και πίνανε αυτά τα energy drinks και τα βατάκια κτλ. Και ήταν το είχαν κάνει στέκι. Και ήταν απλά ένα πεζούλι από αυτό. Δεν βλέπετε. Πίσω κλιματιστικά πουλάνε σε ένα αποθήκη με ηλεκτρικά είδη που στη Βικτόρια που τα αγοράζουν ας πούμε αυτοί που ζουν εκεί γύρω στη Βικτόρια που είναι όλα κάπως μεταχειρισμένα και πάνθυνα. Και αυτό και μια τζίκλα κολλημένη δίπλα κτλ. Οπότε παθιάστηκα με αυτό. Και γενικώς και ηχογραφήσεις από αυτό για να το βγάλω και sound effects και τα field recordings και λίγο φωνή αλλά με μια πολύ χαλαρή
απεύθυνση. Όπως που θα μπορούσε να είναι μουσικά το ότι είμαστε έξω ένα βράδυ, μόνος μου, με παρέα ίσως. Και μέσα στο ίδιο κύκλο δουλειά υπήρχε λοιπόν μια έκθεση που ήταν μάλλον κιόλας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και εγώ θα έκανα κάτι, μια performance μέσα σε αυτή την έκθεση που το θέμα ήταν έτσι ο έρωτας και ο τίτλος της έκθεσης ήταν κάτι με ρομαντικό και τέτοια, δεν το θυμάμαι καλά. Και τέλος πάντων θα γινόταν στην Κυψέλη αυτό, στην γειτονιά αυτή της Κυψέλης, όπου γενικώς έχει πολλή ζωή, έχει πάρα πολλούς νέους, έχει άτομα πολλές φυλές ανθρώπινες. Και πολλούς, είναι κόσμος έξω πάρα πολύ συχνά και αυτά και λέω σίγουρα θα βρεθεί κάτι. Οπότε πήγα με μια κάμερα και τράβηξα ένα βίντεο όπου εμφανιζόμουν λίγο έτσι φευγαλέα στο βίντεο, δηλαδή έπιανε ότι αυτός που κρατάει την κάμερα είναι μια κοπέλα. Εντοπίζω κάτι άτομα που κάθονται και αράζουν σε κάτι σκαλιά εκκλησίας, ξέρω εγώ, κάτι με παπάκια κτλ. Αυτή ήταν η ρόλη που ήθελα να αποτυπώσω. Και αυτοί όντως καθόντουσαν εκεί και τους έβγαλα λίγο έτσι σαν παπαράτσικη κίνηση της κάμερας για να δείξω ότι εγώ ψάχνω κάποιον εκεί στην γειτονιά που μου αρέσει, ας πούμε, και τον βλέπω και τον παρατηρώ. Όλα αυτά φευγαλέα έτσι, πολύ αφηγημένα. Θα το δείτε κιόλας στο βιντεάκι. Και ναι, όταν ήταν Άιστε Φαν, ήταν έφηβη και πολύ προέφηβη, πολύ μικρή, έγραφε ερωτικές μπαλάντες και άλλα τραγούδια γεμάτα ελπίδα για τη ζωή. Και αυτό το κομμάτι ήταν η διασκευή σε αυτά τα κομμάτια που είχε γράψει τότε μικρή η Νανάη, σε στίχους δηλαδή δικούς της. I feel like ice in the middle of the fire. Oh baby, come back to me. Ήταν ό,τι πρέπει δηλαδή αυτό το τραγούδι, ήταν μέρος του σετ. Ήταν ένα βίντεο μικρό σε ένα πολύ μικρό κανάλι, το δικό μου, χαμένο μέσα στη θάλασσα του ίντερνετ και δεν περίμενα να το ξανακούσω και να το δω. Άμα δεν θυμόμουν την έκθεση να δω, ας πούμε, αυτό το teaser, δεν θα το έβλεπα ποτέ ξανά. Στο YouTube, ας πούμε, έχουμε και comments, έχουμε και likes και dislikes μερικές φορές, όπου έχει πλάκα να δούμε και ποια είναι αυτά που τα μισούν περισσότερο. Είναι είτε από φίλους μου, που είναι κάποια πολύ ενθαρρυντικά comments, και κάποια αστεία που το έχουν κάνει ψέματα ότι είναι κάποιος άγνωστος, αλλά μου γράφει πολύ μετά αυτό το βιντεάκι ή κάτι τέτοιο. Αλλά υπήρχαν και κόμμες που φαίνονταν ότι δεν είναι από άτομα που ξέρω και είχα κάνει ένα print-screen το οποίο το είχα κρατήσει και ήταν αυτό. Οπότε έχει πλάκα γιατί και τα δύο είχαν στην ίδια λογική. Το ένα είναι... δεν τους ξέρω αυτό σωματικά. Λοιπόν, το πρώτο δεν μπορούσα να απαντήσω κάτι. Το δεύτερο μπορεί να το διαβάσει κάποιος με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, τι ζόρι τραβάς, μάλλον αυτό εννοούσε τελικά η Σταυρούλα. Γιατί έχουμε όμως συνέχεια από αυτό. Γιατί ανεβάζοντας αυτά τα πράγματα στο YouTube, που οι περισσότεροι θεατές είναι κάτω από 18 και ψάχνουν βιντεάκια κτλ., δεν θα μπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν όλα αυτά από μια δουλειά. Άμα τους τραβάει, δείτε το. Άμα δεν σας αρέσει. Πατήστε dislike, ξέρω εγώ, ή δείτε κάτι άλλο. Δηλαδή, τα βιντεάκια δεν θα τα έβλεπε ούτε ένας άμα δεν τα έκανα share στο Facebook. Οπότε εκεί πέρα, έχω κάθε φορά που κάνω κάποιο share, έχω αναλογίες, κάποιες φιλίες. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποιοι άντρες που θέλουν να πιάσουν κουβέντα. Αλλά πάντα μετά από αρκετές μέρες στον πληθυντικό για να φανεί ότι αυτό δεν είναι ένα προφίλ προσωπικό, ότι είναι σαν επαγγελματικό προφίλ. Το Facebook για μένα ήταν να το βρίσκουμε όλη την ώρα, αλλά ήταν φοβερή σφιγμομέτρηση για ό,τι ήταν να κάνω και αυτά. Και επίσης έχει αλλάξει και ο αλγόριθμός του και τώρα δεν μπορώ πια να έχω τη χρήση που είχα, γιατί δεν δίνει χωρίς sponsored, χωρίς εισφορά από το 15 και πίσω. Είχε πολύ πιο μεγάλο outreach το post που έκανα και τώρα έχει αλλάξει αυτό γιατί έχουν βάλει το sponsor post. Και όποιος θέλει βάζει, ας πούμε, και λίγα χρήματα για να γίνει αυτό. Αλλά πάνω εδώ μέσα σε αυτά τα χρόνια χτίστηκε μια κατάσταση. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα ένα άσχετο friend request και βλέπω να γράφει αυτή την ερώτηση, τη δεύτερη. Αλλά ήταν από αγόρι, δεν ήταν το Σταυρούλα 18. Κατάλαβα ότι είναι το ίδιο άτομο, αλλά ένα αγόρι, παιδί μου, νεαρό. Και έγραφε τι ακριβώς τραβάς ή τι τραβάς εδώ, αλλά είχε και μια δεύτερη ερώτηση, η οποία ήταν εσύ είσαι η κοπέλα στο βίντεο. Λέω, αν είναι δυνατόν κάποιος να βρει αυτό το βίντεο και να είναι ένας από αυτούς εκεί μέσα στο βίντεο.
γιατί δεν είναι στην αρχή του βίντεο, είναι κάπου μέσα στο διάρκεια του βίντεο. Ήταν τελικά όλο τρελό. Δεν θα το παλέψω πολύ, θα είμαι πάρα πολύ ψυχρή και το έγραψα. Βγάζω συχνά τέτοια βίντεο. Δεν είχα ποτέ πριν το ίδιο πρόβλημα. Το ανέβασα γιατί θεώρησα ότι δεν φαίνονται τα πρόσωπα. Αν είστε κάποιος από αυτούς που εμφανίζονται μέσα και θέλετε, να μου πείτε να το σβήσω. Και ότι αυτό πρόκειται για ένα φανταστικό σενάριο που δεν θέλει να δει. Γιατί εκεί πέρα φοβήθηκα ότι αυτοί μπορεί να κάνουν κάποιο deal, ας πούμε. Και εγώ να τους έχω βγάλει να το κάνω αυτό. Και του έγραψα ότι το σενάριο μέσα στο βίντεο είναι ότι μια κοπέλα προσπαθεί να δει κάποιον που γουστάρει και τον κοιτάζει και φεύγει. Σε αυτό το ψεύτικο φανταστικό σενάριο. Το έγραφα έτσι. Μου λένε μετά αυτά όλα για να τα γράφω. Στην ίδια στιγμή ήμουν σε τσάτ με τους φίλους μου και σου έλεγα: ω, κοιτάξτε τι μου γράψαν, πείτε μου τι να τους απαντήσω. Και μου λένε: αλλά είχα απαντήσει σε και στους δύο. Και μου λένε: καλά, η Γεωργία έβγαλε τώρα να γράφει ότι γουστάρει κάποιον εκεί πέρα. Να σου πει σίγουρα γι' αυτό. Και όντως αυτό ήταν ένας. Ήταν νεαρός, ρε παιδί μου, και δεν με ενδιαφερόταν τόσο πολύ. Δεν το είχε πάρει τόσο σοβαρά όλο αυτό όσο εγώ. Και μου είπε: ποιον ακριβώς γουστάρει. Και εγώ ξανά, αν είσαι εσύ η κοπέλα στο βίντεο, δύο ερωτήσεις. Και εγώ απάντησα, δεν ξέρω αν είστε κάποιος από αυτούς μέσα στο βίντεο, πείτε μου αν θέλετε να το κατεβάσω. Και τελείωσε εκεί, δεν μου ξανά έρθει τίποτε άλλο. Και αυτό ήταν στην υπερβολή του ένα περιστατικό που δείχνει και ένα μέρος από τους θεατές, πώς βλέπουν τη δουλειά μου, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που θεωρούν ότι εγώ θέλω να δείξω τον εαυτό μου, να είμαι φοβερή κτλ. Το οποίο είναι ένα σχόλιο μέσα στη δουλειά, προφανώς, με την αμεσότητα και την ειλικρίνεια που με αφορά, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ την παρουσία μου όπως ακριβώς είναι. Και ήθελα να είναι και αυτό μέσα, τέλος πάντων, και να το χρησιμοποιήσω, όπως λέγαμε, ότι συνδυάζω όλα τα στοιχεία. Βασικά, είναι νομίζω πού τοποθετείς τον εαυτό σου μέσα στον κόσμο. Άμα θεωρείς ότι είσαι, ας πούμε, ο δήμαρχος της πόλης, προφανώς θα πας να πιάσεις το πιο ψηλό μπαλκόνι για να μιλήσεις στο κοινό σου. Δεν βλέπω έτσι τον εαυτό μου. Να νιώσω χειραφετημένη, να απλώσω, ας πούμε, το χέρι σε καλλιτεχνικά αντικείμενα τα οποία είναι πιο κεντρικής κουλτούρας, να το πω έτσι. Ναι, χρησιμοποίησα, ας πούμε, τη rap για να είναι pop, χρησιμοποίησα το hit. Το τραγούδι, το δεν έχουμε δει πάρα πολλά από τα έργα τα οποία μάλλον είναι υποσυζήτηση σήμερα. Έκανα ένα κολλάζ από μουσικές αναφορές. Ναι, σαν να ήταν ένας DJ με μικρόφωνο. Οπότε στην ουσία οι λούπες τις οποίες τις ενορχίστρωνα λίγο διαφορετικά, τα έστειλα να πούμε διαφορετικά. Αλλά μπορούσα να πάρω και ένα το ίδιο το κομμάτι με τρεις φορές και να παίξω αυτό το κομμάτι και να τραγουδήσω μαζί με τον τραγουδιστή, τον πολύ διάσημο συνήθως τραγουδιστή, από πάνω μαζί με τη δική του φωνή, όχι από πάνω σε συνύπαρξη, να πετύχω το ανάλογο εφέ. Εντάξει, και όλο αυτό έχει να κάνει με ένα εφέ. Δεν θα μπορούσα να το είχα κάνει με άλλα υλικά, γιατί δεν ήταν γνωρίζα, μάλλον. Δηλαδή, ήθελα κάποια που να μην είναι υγεία, beats, μου αρέσουν πολύ τα beats, μου αρέσει η εξωστρέφεια, ο χορός, κάποια πολύ αγαπημένα, πολύ γνωστά κομμάτια που ήξερα ότι με αυτά θα συνδεθώ με κάποιους οπωσδήποτε γιατί είναι κοινές αναφορές. Ίσως μου για την πόσο διαφορετικά την ίδια ερώτηση. Σε ποιους θα ήθελες να απευθύνεις? Δεν γίνεται να το ορίσω. Οπότε το αφήνεις ανοιχτό. Οπωσδήποτε ανοιχτό. Είναι σαν αν προσπαθούσα να το ορίσω θα είχα αποτύχει, έτσι δεν είναι. Άμα είναι έτσι θα έλεγες ωραία, δεν κάνω live. Αν τα views γίνουν 500.000, θα επηρεάσει τη δουλειά σου. Βέβαια. Θα γίνει πιο. Θα πάει πιο κοντά, μια και λένε τώρα έτσι, ότι είναι λίγο πιο περιθωριακή, πιο εφήμερη λόγω των υλικών που σου πει, ειδικά μέσα σε εισαγωγικά. Θα γίνει πιο. Όχι mainstream. Θα γυαλίζει η εικόνα στο βίντεο. Κάνεις καλύτερη ηχογράφηση, κάνεις καλύτερη παραγωγή. Ναι, σίγουρα. Η ουσία, αυτό είναι το. Μπαίνει η ουσία σε δοκιμασία. Εγώ πιστεύω σε αυτή τη δοκιμασία. Δεν είναι απόλυτα συνειδητό, ας πούμε, και κλειδωμένο αυτό το πράγμα που βλέπουμε και τέτοια. Είναι κάτι εξελίξη, χωρίς να χαρακτηρίζεται, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι φωτογραφία που
Μέχρι στην Κυψέλη. Ναι. Μετά μπορεί να είναι φωτογραφία ενός φωτογράφου στο εξώφυλλο σου ή να έχει εσύ μια καλύτερη φωτογραφική μηχανή. Να λέμε τώρα. Ναι, και πάλι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση, γιατί άμα όσο καλύτερα τεχνικά μέσα θα μπορούσα να έχω ή θα έλπιζα να αποκτήσω στο μέλλον, τόσο το καλύτερο. Αυτό δεν μπορεί να σε απομακρύνει από το κέντρο που έχεις αυτή τη στιγμή, τον αυτοκρινισμό που έχεις πάνω στα πράγματα. Δηλαδή τώρα έχεις κάποιους χαλαρίες, ας πούμε. Αυτό μας εισηγήσει ότι υπάρχει μια χαλαρότητα πάνω στο κίνησή μου, τα πάω, κάνω, υπογραφώ. Ναι, κάνω κάτι και αυτό αρχίζει και διακρίνει τον κόσμο στον κύριο. Ναι, είμαι... Στο άλλο θα σε βάλει μέσα σε ένα... Το είπα πριν, mainstream που... Ναι. Πώς θα διαφοροποιηθείς εκεί πέρα. Κύριε... Πώς και δεν είναι αλήθεια, σωστά που φυγείς. Αυτό είναι ότι ο κάθε ένας έχει, όπως θα σταθούμε, ας πούμε, υδρώνοντας για να κρατήσουμε το θάρρος της γνώμης μας πάνω σε μια κατάσταση που δεν μας ευνοεί, να πούμε αυτό που σκεφτόμαστε, ας πούμε, και θα το κάνουμε παρόλα αυτά, τόσο δύσκολο είναι και να πούμε ότι, ναι, απ' την αρχή αυτό εννοούσα να πω, αυτό ήθελα να πω. Άμα ήταν, δηλαδή, δεν θα ήμουν εδώ ακόμα, βέβαια δεν ξέρω και πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα να συνεχίσω να το κάνω χωρίς να έχω, ξέρεις, μια άμεση σύνδεση με το ότι κάποια στιγμή θα γίνει όντως η κεντρική μου δουλειά. Ας μην χαωθώ τώρα γιατί είμαι στο όριο. Θέλω να πω ότι εφόσον το έχω κρατήσει μέχρι τώρα, να το πω έτσι, και με δυσκολία, δεν νομίζω ότι χωράει να το αμφισβητήσω άλλο. Θα το πάρω ως δεδομένο ότι πιστεύω σε αυτό που κάνω και ότι ό,τι και να γίνει θα έχει αυτά τα οποία μου κάνουν εμένα και είναι καλά για μένα και με κάνουν να το πιστεύω χωρίς να το αμφισβητώ, θα συνεχίσουν να είναι εκεί. Οπότε δεν με νοιάζει τι μορφή θα πάρουν. Και επίσης αυτό, όλο όσο ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει μέσα του το mainstream. Δεν είναι, δεν φαίνεται, αλλά θέλει να έχει μέσα του το mainstream. Δεν είναι το mainstream σαν φόρμα, το οποίο σαν κίνηση δική σου. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έργο είναι αποτέλεσμα μια χαλαρή κίνηση δική σου, δεν είναι αγωνιά, α πούμε τώρα για την φωτογράφηση, την ιδέα, α πούμε και τέτοια. Ναι, αλλά να μετά πλέον θα μεγαλώσει, μπορεί να μεγαλώσει το κοινό, μπορεί να γιατί αυτά σε σφίγγουν. Αρχίζει να σε διαμορφώνει και να ρεμβόνει σημότητα. Ναι, ναι. Υποτίθεται ότι πηγαίνεις βήμα-βήμα και κρατάς όσο πιο πολύ από τον εαυτό σου γίνεται, νομίζω. Γιατί εντάξει, η ζωή είναι πολύ μικρή. Και δεν νομίζω ότι με αυτή τη φόρμα δουλειάς θα μεγαλώσει το κοινό. Ο λόγος που απαντάω ότι ναι, θα γινόμουν mainstream είναι επειδή ξέρω ήδη από το πόσο έχω δει ότι πηγαίνω, ότι δεν συνεχίζω να κάνω συνέχεια το ίδιο έργο και θα πρέπει να πηγαίνω πιστή στην ίδια φόρμα και με τα ίδια υλικά και με το ίδιο έργο. Επειδή ξέρω σίγουρα ότι θα κάνω κάτι διαφορετικό, γι' αυτό αφήνω ανοιχτό ότι μπορεί να μεγαλώσει το κοινό ή μπορεί να το αναζητήσω αυτό το μεγάλο κοινό. Και επί τούτου να κάνω ένα έργο που έχει μια φόρμα πολύ πιο... Να γράψω ένα hit, ας πούμε, αν μπορέσω, το οποίο είναι το hit, ας πούμε, η έννοια του hit, τώρα ταιριάζει πάρα πολύ να το εκμεδιάσουμε, γιατί είναι για μένα ένα μαγικό πράγμα, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Καταπληκτικός ο Καρβέλας, απίστευτο αυτό που κάνει και πώς το καταφέρνει, ξέρω εγώ, σχεδόν κάθε φορά σε ό,τι γράφει. Αλλά πάντα είναι κάπου εκεί, ρε παιδί μου, είναι ένα όριο που μου καραδοκεί να συγχαθείς τον εαυτό σου ή να λατρέψεις τη ζωή, τον κόσμο έξω από το σπίτι σου, τον ήλιο. Είναι φοβερά όλα αυτή τη στιγμή, περνάω τέλεια και είμαι ζωθεϊκά. Είναι τρομερά λεπτό όριο από το να πεις ότι όλα είναι μάταια, σκατά, τελειώνει ο κόσμος, η ζωή μου, εγώ γυρνάω, δεν έχει αξία τίποτα, ας πάω μόνο ξέρω εγώ και ας πάω να κοιμηθώ μετά και τίποτα άλλο. Το hit το παίρνεις, το ακούσεις χίλιες φορές μέχρι να αηδιάσει. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο, για να το ακούσεις, να εντολιώσεις, ας πούμε. Ή το αγαπημένο σου φαγητό. Είναι πολύ λεπτό το όριο. Τι μπορεί να σου κόψει και τις βόλτες. Τις. Η δουλειά που απαιτεί τη λένε αυτή, μπορεί να σου κόψει τις βόλτες. Ναι. Στην δική μου ζωή, ναι. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ, ότι με έναν τρόπο απαντώντας σε αυτό που έθεσες, που είναι πολύ σημαντικό όμως που το έθεσες έτσι, δηλαδή
το τι κάνει σε μια γραμμική πορεία και αν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα αυξηθεί σε επίπεδο απήχηση, τι σημαίνει αυτό. Εγώ αυτό που κατανοώ είναι ότι δεν βλέπω γραμμική απαραίτητο πορεία σε αυτό που περιγράφει και αυτό είναι που το κάνει πολύ ωραίο. Το γεγονό ότι δεν είναι μια πορεία που σώνει και καλά, αποζητάς ιδανικά ένα όλο και καλύτερο εξοπλισμό και ένα όλο και διαδεδομένο κοινό, ώστε να φτιάξεις το hit. Ναι. Δηλαδή, αυτό θα ήταν μια άποψη πολύ... Αλλά δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, είναι ο χώρος, είναι η προτάση. Όλα είναι αυτά. Αυτά είναι ένα συγγιανίσματος βρέμους που πάει προς τα μία παιδιά, αν θες, κάπως έτσι, αν το πάει. Και εδώ βλέπω κάτι περισσότερο σαν, ξέρεις, ένα υλικοειδές, απροσδιόριστο σχήμα που φτιάχνεται τη στιγμή που φτιάχνεται. Και δεν έχει αντίθεση. Δηλαδή κλείνει το μάτι προς τα εκεί. Δηλαδή ότι παίρνουν διάφορα κομμάτια και φτιάχνουν μια περσόνα που αποζητάει κάπως, ας πούμε, την επικοινωνία. Να το πω έτσι. Ναι, αλλά μπορεί να είναι ένα όριο το οποίο το έχω αναγνωρίσει και ξέρω να μην το περάσω. Γι' αυτό το πλησιάζω με ένα ανατρεπτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, πρακτικά, δηλώσω, έχω πει πόσες φορές δεν ξαναπαίζω μόνο με κουτιά ενισχυτές, δεν ξαναπαίζω χωρίς ηχολήπτη. Γιατί είναι χάλια, γίνεται χάλια, δεν έχει το καλό ήχο, χρειάζεται ένας άνθρωπος να κάνει μόνο την άλλη δουλειά κτλ. Αλλά δεν έχω δράση όντως να κάνω πράξη αυτό που είπα. Το έχω πει, έχω ξεφτυρίσει, αλλά δεν έχω επιλέξει τους χώρους, τους επόμενους που θα παίξω σύμφωνα με το ηχητικό σύστημα που είχαν. Δεν πήγα προς τα εκεί. Επιλέξεις πάντα εσύ, μπορεί να το πεις. Δεν ξέρω ότι εκεί πέρα θα έχει, ας πούμε, πολλούς νέους να παίξω εκεί πέρα. Γιατί ξέρω ότι το κοινό, δεν τα ξέρω, δεν τα σκέφτομαι. Προτιμώ, ξέρω, να κάνω ό,τι είναι να κάνω, να φτιάχνω αυτά τα αέρα, όπως ήταν και ο τίτλος του event μας, με σκεπτικό τι έχω γύρω μου εκείνη τη στιγμή. Λεφτά δεν υπάρχουν, οπότε γίνεται πάντα κάτι στο περίπου. Αυτό είναι. Δεν μπορώ να πω ότι. Αυτό είναι και το ζωτικό της υπόθεσης. Μπορεί να είναι ζωτικό. Ότι δεν είναι τελείως επαγγελματικό. Εκεί έγινε το ερώτησή μου, ας πούμε. Δηλαδή, είναι συνειδητό, ας πούμε, το ζωτικό σημείο αυτού του πράγματος που βλέπουμε. Και φανταστούμε κάποια εξαιρετικά που βλέπουμε, ας πούμε, κάποιος επηρεάζει τον κόσμο στη διαδρομή. Είναι τον κόσμο και τέτοιο που μπορεί να μεταφερθεί και αργότερα και να μην χαθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το περίπου είναι που προσωπικά εγώ θεωρώ σημαντικό. Αυτό που είπα, αυτή η ελαφρότητα, ας πούμε, που γίνεται. Όχι, μην παρεξηγηθεί. Ναι, ναι, ελαφρότητα είναι. Είναι πολύ ωραίο ότι γίνεται πάνω σε μια κίνηση, χωρίς άγχος, γίνεται στο περίπου, με όλα τα ίδια αυτά. Αυτό μπορεί να σφίξει, ας πούμε, να χαθεί, λέω εγώ. Ναι, το συνήθως, πρόβλημα... δηλαδή, αυτό από την εμπειρία μου και από σχήματα και από βλέπεις ότι στην πορεία κάπως αλλοιώνονται. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνω από αυτά που λες. Πρώτον, φοβερό που το βλέπεις αυτό το πράγμα και απλά είδες τη δουλειά μου σήμερα. Παίρνω πάρα πολλά από αυτά που μου λες, είναι φοβερό. Δεν το έχω την συνέντευξη ότι φαίνεται. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι φαίνεται χωρίς άγχος. Δεν είναι. Είναι επίτηδες φτιαγμένο να φαίνεται σαν να είναι εύκολο, ενώ δεν είναι. Ειδικά οι performances είναι τραγικό το άγχος. Προσπαθώ να φαίνομαι σαν να μιλάω έτσι, όπως σαν να είμαι στο μπάνιο και παίζω. Δεν είναι έτσι. Και το τρίτο είναι ότι όλο αυτό το κουβέντα που έχουμε, τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξελίχνουν τα πράγματα από εδώ και ύστερα. Υπάρχει το ψηφιακό και επειδή τώρα όλοι έχουμε μηχανήματα περισσότερα, μάλλον θα έχει να κάνει πιο πολύ με ποιους συνεργάτες θα είναι και πόσο πολλά άτομα θα κάνουν αυτό το οποίο προσπαθώ να φτιάξουμε ίσως στο μέλλον. Δηλαδή, ένα μέλλον θα ήταν άμα έχω άτομα που είναι πιο καλοί βιντεογράφοι και πιο καλοί ηχολήπτες και θέλουν να συνεργαστούμε, οπότε πάντα έχει να κάνει με άτομα και εκεί θα ανέβει η ποιότητα της δουλειάς, γιατί στην ψηφιακή εποχή θα έχουμε στα χέρια μας τα μέσα. Δηλαδή εγώ, πραγματικά, χωρίς να έχω τίποτα, μπόρεσα να έχω κανάλι στο YouTube και να βάζω εβδομαδιαία βιντεάκια. Αυτό πώς έγινε, είναι επειδή είχα την ομάδα συνεργασίας. Είδα ότι γίνονται και αυτά και κάθε φορά ανακαλύπτω ότι μπορεί να γίνει και καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο. Το θέμα είναι χρόνος, που αυτό μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί δεν έχω δουλειά, ας πούμε, το τελευταίο χρόνο
άφησα και αυτή τη δουλειά που είχα, ας πούμε, τα μαθήματα που έκανα, αποφάσισα να δω αν μπορέσω να βγάλω λίγο πιο καλές ποιότητες, πιο συγκεντρωμένες. Το έκανα, απέδωσε, όντως είναι πολύ ωραίο να κάνουμε αυτό που να είναι η δουλειά μας, αυτό το οποίο θέλουμε να είναι και να ρίχνουμε όλο μας τον κόπο εκεί που είμαστε καλύτεροι, μάλλον που εμείς θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι. Αλλά είναι τραγικό χωρίς να βγάζεις χρήματα, έτσι. Και πάλι αναφέρουμε λίγο στο κανάλι, το YouTube που δεν το έχουμε δει τώρα εδώ, που είναι με ομάδα performers, δεν είμαι μόνη μου. Ήταν ένα πράγμα που δείχνει, ας πούμε, την τελευταία μου δουλειά. Ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω και με συνεργάτες. Δεν παρέμεινε αυτό το solo, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η εξέλιξη. Δεν ήθελα να γίνω ένα solo. Έκανα κάτι που ήταν στη μορφή κανάλι YouTube. Μετά βλέποντας άλλα κανάλια στο εσωτερικό που έχουν στούντιο, μοντέλ διαφορετικούς, άλλους που κάνουν τη μίξη, έχουν κολορίστες για να κάνουν το χρώμα, έχουν γραφίστες για να κάνουν τα graphics και τα animation μέσα στο αυτό. Αυτά όλα τα έκανα μόνοι μου. Είδα κιόλας ότι όλοι οι άλλοι έχουν πιάσει δουλειές, όσο εγώ κάθομαι στο σπίτι και μοντάρω βιντεάκια. Είπα, okay, ας κλείσουμε αυτή τη σεζόν επεισοδίων. Οπότε ναι, είναι κάπως δύσκολο. Ανταποκρίνεται η εποχή δηλαδή με τη δουλειά μας και εμείς με την εποχή, ανταποκρινόμαστε στην εποχή. Και δεν ξέρω πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Ωραία να το κουβεντιάζω. Είναι μια τρομερή ευκαιρία που ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα για να τα ακούσω κι εγώ μπροστά σε εσάς. Νιώθω δηλαδή τρομερά ευνοημένη. Drugs so cool!